Φουλ τις μηχανές για τις εκλογές βάζει η κυβέρνηση με διαρροές για διπλή μείωση στον ένφια που θα ρίξουν το χαράτσι στα ακίνητα έως και 50% για όσους έχουν μικρή περιουσία. Σύμφωνα με το σχέδιο που βλέπει το φως της δημοσιότητας και το οποίο σχεδιάζεται να μπει σε εφαρμογή περί τα μέσα του επόμενου μήνα, το Μαξίμου μετά το πάγωμα των συντάξεων σχεδιάζει και μποναμά για τη λεγόμενη λαϊκή κατοικία. Οι μειώσεις στον ένφια θα έρθουν σε δύο δόσεις και θα ξεκινήσουν από το 2019. Έρχεται άμεσα στη Βουλή ρύθμιση με την οποία ο φόρος ακινήτων θα μειωθεί έως και 50%, με τη μεσοσταθμική μείωση να κινείται στο 30%. Είναι μια πρόταση της κυβέρνησης που εξετάζεται αυτή τη στιγμή από το Οικονομικό Επιτελείο για να μπορέσει κατά αυτόν τον τρόπο να βοηθήσει τους χαμηλοσυνταξιούχους και αυτοί που έχουν γενικώς χαμηλά εισοδήματα να ανταπεξέλθουν σε όλες τις δυσκολίες που παρουσιάζονται εν καιρό κρίσης. Συνολικά θα ωφεληθούν 5,4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων μέσα στο 2019 και άλλοι 400.000 μέσα στο 2020. Η μείωση θα γίνει με την καθιέρωση συντελεστή έκπτωσης, ο οποίος θα μειώνεται όσο αυξάνεται η αξία της ακίνητης περιουσίας. Η έκπτωση θα σταματάει το 2019 στις 200.000 ευρώ. Από αυτό το ποσό και πάνω δεν θα υπάρξει καμία μείωση στον ένφια. Για παράδειγμα, η έκπτωση θα είναι στο 30% για όσους έχουν ακίνητα συνολικής αξίας έως 80.000 ευρώ, ενώ για όσους η αξία των ακινήτων τους κυμαίνεται από 80.001 έως 100.000, η έκπτωση θα πέφτει στο 25%. Είναι ένα θέμα το οποίο το περιμένουμε, θα δούμε αν και κατά πόσο θα εφαρμοστεί για να βοηθήσει τους κυρίως άνεργους που έχουν, ή και αυτούς που έχουν χαμηλά εισοδήματα με μικρή περιουσία. Σε δεύτερη τώρα φάση, το 2020, η έκπτωση θα επεκταθεί και σε ακίνητα συνολικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ, ωστόσο θα είναι κατά πολύ μικρότερη. Το σχέδιο της κυβέρνησης είναι το χαράτσι να μειωθεί από τα 2,7 δις ευρώ στα 2 δισεκατομμύρια, να υπάρξει δηλαδή μια φοροελάφρυνση της τάξης των 700 εκατομμυρίων.